Κοιτάξτε, το σημαντικότερο για μένα είναι, όπως είπατε και εσείς, η αναγνώριση από τον κόσμο ενός έργου που φαντάζει εύκολο, γιατί πολλοί συνδημότες μας λένε και τι κάνατε, όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχω πει και άλλες φορές, συνενώθηκα, το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος είναι ένας μικρός δήμος. Όταν λέω ένας μικρός δήμος, εννοώ ότι ο Δήμος συγχωνευτήκανε 5 πρώην δήμοι, εδώ συγχωνευτήκανε 9 νομικά πρόσωπα. Άρα λοιπόν αυτόματα είχαμε πάρα πολύ δουλειά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί σίγουρα ο Δήμος δεν είναι μόνο η Κόρινθος, είναι όλοι οι πρώην Δήμοι που συνενώθηκαν, όλη η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτόματα εκεί είχαμε πρόβλημα. Εγώ θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος και θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι όλη αυτή τη χρονική και στις δύο διοικήσεις, και δηλαδή και στις δύο διετίες που συγκροτήθηκε. Μου πρόσφεραν τα πάντα σε ό,τι αφορά τη δική τους συμμετοχή, τις γνώσεις τους και τη συμπεριφορά τους. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και γι' αυτό βγήκε προς τα έξω ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, που και αυτοί με το δικό τους τρόπο συμμετείχαν και βοήθησαν τεράστια το έργο της διοίκησης. Βιβλιοθήκη την καινούργια, την ηλεκτρονική που έγινε, έτσι, και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο έργο που θα συνοδεύει την Κόρινθο στα επόμενα χρόνια. Έτσι, σε συνεργασία λοιπόν και μετά από πάρα πολύ δουλειά, επίπονη δουλειά θα έλεγα, πετύχαμε να πάρουμε την χορηγία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που πήρανε 9 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε 9 βιβλιοθήκες είναι η Κόρινθο, προσπερνώντας μεγάλες θα έλεγα πόλεις με μεγάλες βιβλιοθήκες. Γιατί δούλεψαν, θα έλεγα, πάρα πολύ και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι σε αυτό τον τομέα, και καταφέραμε και πήραμε την επιχορήγηση και με τη βοήθεια του Δήμου Κορινθίων, έτσι, του Δημάρχου, οι οποίοι κάλυψαν κάθε ανάγκη, και αυτή τη στιγμή η βιβλιοθήκη είναι διασυνδεδεμένη με 105 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μπορεί οποιοδήποτε συνδημότης, συμπολίτης να έρθει, να κάνει καταγραφές, έχει στούντιο, έτσι, έχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μπορεί ανά πάσα στιγμή όποιος βρεθεί μέσα εκεί να τους χρησιμοποιήσει και για μελέτες, αλλά και για ενημέρωση και για να κάνει σχέσεις με άλλους. Ναι, είναι λογικό, αλλά επιτρέψτε μου να μην απαντήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην απαντήσω? Γιατί σίγουρα πρέπει να μιλήσω, έτσι, και με το Δήμαρχο, κυρίως με το Δήμαρχο, γιατί με τίμησε και με τη θέση που μου έδωσε, αλλά πιστεύω ότι τον τίμησα και εγώ σε ό,τι αφορά τη δική μου συμμετοχή στο συνδυασμό και τη βοήθεια που προσέφερα σε αυτή τη δημοτική αρχή. Μπήκα για πρώτη φορά μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς ουσιαστικά να συζητήσω τίποτα. Απλώς ήρθε μια πρόταση και μπήκα. Άρα λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή πλέον, χωρίς να θέλω να κάνω το γνώστη της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι πρέπει προτού πάρω την αποφασή μου να σταματήσω ή να συνεχίσω, να συζητηθούν κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν συζητηθεί με το Δήμαρχο κυρίως και με όλους όσους κάνουν τον προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Μπήκα σε ένα συνδυασμό γιατί μου έκανε κλικ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ένας άνθρωπος ευθύς, δεν έχω μάθει να λέω ψέματα, και όταν μου κάνει κλικ, συμμετέχω. Τώρα που Νομίζω, σας κάνει κλικ εκ νέου, πώς το γι' αυτό βλέπετε? σας είπα ότι πρέπει να μιλήσω, και από εκεί και πέρα να δω τα δικά μου πατήματα και τι θέλω σε αυτό το χώρο πλέον. Και φυσικά από εκεί και πέρα εγώ θα πρέπει να δω τι θα κάνω εγώ σαν άτομο, και φυσικά κάποια στιγμή να αποφασίσω. Έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα μπροστά μας, και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω είμαι με αυτόν, είμαι με εκείνον ή δεν είμαι με κανέναν. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να την απαντήσω. Και γιατί δεν μπορώ να την απαντήσω? Γιατί πρόσφατα έγινε μια συνάντηση όλων των δημοτικών συμβούλων και κυρίως των εκπροσώπων φορέων.
Εκεί είπα τις απόψεις μου, είναι καταγεγραμμένες. Πιστεύω και έχω συζητήσει με το Δήμαρχο και με τον κύριο Σταυρέλη, δηλαδή με τους επικεφαλείς, θα έλεγα, αυτού του συνδυασμού, αλλά κυρίως με τον Δήμαρχο. Πιστεύω, μιλάω πάντα για την περιφέρεια τη δικιά μου, την πρώην περιφέρεια του Δήμου Άσου Λεχαίου, που από εκεί ο Παναγιώτης Λαμπρινός φεύγει με ψήφους. Ότι αν δεν πάρω εκεί το μέγιστο των ψήφων, έτσι όπως είναι η διαδικασία, δεν μπορώ να εκλεγώ, άρα δεν μπορώ να βοηθήσω. Άρα λοιπόν στην περιφέρεια, και το ξέρει ο Δήμαρχος, γι' αυτό το λέω, έτσι το έχω πει, δεν έχει πέσει ούτε μισό κυβικό χαλίκι. Άρα λοιπόν αυτόματα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Α, εχθές. Εγώ νομίζω ότι και σήμερα μπορεί να σώσουμε το παιχνίδι. Αν γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, νομίζω ότι απαντώ εύκολα σε κάθε ερώτηση που θα μου